Δρόμος FM. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη. Πάντα τα καλύτερα. Πάντα. So betrayed, who am I, what I'll be? What is mine in this life? Just the heaven and sea. No, I won't give them up. They're my fortune, my proof. Don't believe what you hear, cause the truth gives your truth. The duty I've got is my war against fear. And I want you with me, yes, I want you so near. Watch my dance, head up high, hands like wings and I'll fly. Το κεφάλι ψηλά και τα χέρια ανοιχτά. Την έχει η ψυχή μου τη φωτιά. Τις φόβους όλους και μοναδικά. Τα βήματα μου κάνω στο Θεό. Κι αν πέσω εγώ ξανά θα σηκωθώ. The sound my heart makes, so I'm staying alive, and my losses won't let my soul to surrender. The power of lost my bet. Watch my dance, head up high, hands like wings and I fly. Το κεφάλι ψηλά και τα χέρια ανοιχτά. Την έχει η ψυχή μου τη φωτιά. Τις φόβους όλους και μοναδικά. Λοιπόν, έχω λάβει εντολές, Λούκα μου, να σε ρωτήσω για την Αυστραλία και πώς είδες τους νέους εκεί. Αυτό που λέω γενικά για τους ανθρώπους που μένουν εκτός Ελλάδας, εκτός Κύπρου, είναι πιο Κύπροι και πιο Έλληνες από αυτούς που μένουν μέσα, έτσι. Οπότε είδα την Ολένα να διασκεδάζει με την ψυχή της, να αγαπά το ελληνικό τραγούδι και να το στηρίζει μέχρι πρωίας. Αλλά όχι μόνο οι νέοι, και οι νέοι άνω των, ας πούμε, 40 διασκεδάζουν το ίδιο. Έτσι. Εγώ πάντως θέλω να πω ότι στο διάλειμμα τώρα που κάναμε είχαμε μια μαρτυρία συγκλονιστική για τον Λούκα και την οικογένειά του, που τα λέει όλα, δεν θα πούμε λεπτομέρειες, απλά θέλω να πω ότι αυτό που λέγαμε και πριν, περί αν είναι κάποιος καλός στη δουλειά του, καλός στην κοινωνία, καλός στην οικογένεια, στον περίγυρό του, βγαίνει περισσότερο από τους δικούς του ανθρώπους, από αυτούς που τον ξέρουν. Ξέρεις τι, νομίζω ότι γενικά ο κάθε άνθρωπος έχει την πηγή της δύναμής του στην οικογένειά του. Εκεί δηλαδή έρχεσαι και επαναπάβεσαι, είναι ο δικός σου χώρος. Όπου και αν εκτεθείς, όπως και αν είσαι, όταν επιστρέψεις στην εστία σου, ας πούμε, εκεί υπάρχει μια σπίδα ασφαλείας. Και εγώ τη χρησιμοποιώ πολύ συχνά. Θεωρείς, γιατί το έχουμε ακούσει, ότι πήρες καλές βάσεις σαν άνθρωπος από την οικογένειά σου? Θέλω να πιστεύω πως ναι. Θέλω να πιστεύω πως ναι. Τώρα αν έλεγα ναι, θα ήταν κάπως σαν να είμαι απόλυτος. Οπότε θέλω να πιστεύω πως ναι. Δεν είναι θέμα να είσαι απόλυτος, είναι θέμα αναγνώρισης. Ξέρετε, οι καλές βάσεις είναι κάτι το υποκειμενικό. Θεωρώ ότι αυτό που αισθάνομαι όταν είμαι στην οικογένειά μου κοντά, ή αυτή η γαλήνη που νιώθω, είναι πέραν για πέραν όμορφο συνέστημα. Μάλιστα. Λούκα μου, ετοιμάζεις κάτι? Ετοιμάζει. Δισκογραφικά, ναι, ετοιμάζω ένα τραγουδάκι το οποίο εύχομαι να κυκλοφορήσει την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου.
Ένα πολύ, μια ωραία επίσης μπαλάντα, αν και τελευταία έχω συνηθίσει τις μπαλάντες, αλλά δεν πειράζει. Ήταν ένα πολύ ωραίο τραγούδι που γράφτηκε εξ αρχής, ας πούμε, για να κυκλοφορήσει σύντομα. Και επίσης, όσον αφορά εμφανίσεις, τώρα 28 του Σεπτέμβρη και 5 Οκτωβρίου είμαστε με την Πέγκη Ζήνα στη Γερμανία. Και ακολουθεί, έχω κάποιες προτάσεις επίσης με επικρατέστερη στη Θεσσαλονίκη. Να ξεκινήσω για τη χειμερινή σεζόν. Παρένθεση, την Πέγκη Ζήνα. Με την Πέγκη Ζήνα έχετε κάνει, έχετε ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, έτσι. Ναι, σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να είναι από τους ανθρώπους που και αυτή έχει με έχει στηρίξει πάρα πολύ. Με έχει στηρίξει πάρα πολύ και η Πέγκη Ζήνα και ο σύζυγός της, ο Γιώργος Ολύρας, που είναι και άμεσος συνεργάτης μου. Με έχουν στηρίξει πάρα πολύ γενικά και όπου μπορούν να με βοηθήσουν γενικότερα, πέραν και να μην δουλεύουμε μαζί, ας πούμε. Δηλαδή, ακόμα και οι προτάσεις που είχα τώρα περνάνε οι περισσότερες μέσω του Γιώργου. Οπότε, ναι. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το τραγούδι που είπες, δημιουργούς ξέρουμε ή δεν... Ξέρεις τι, επειδή πολλές φορές τελευταία στιγμή γίνονται πράγματα και θάματα, οπότε ναι, ναι, μην χάσουμε αυτό το τραγούδι έτσι όπως το έχουμε. Okay. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, πραγματικά. Θα ήθελα πάρα πολύ να τους πω, γιατί είναι αξιόλογοι πάρα πολύ δημιουργοί. Αλλά ξέρω ακόμη πως γίνει καμιά στραβή στο τέλος και μας πάρουν το τραγούδι. Ναι, γιατί το μάτι του κόσμου μεγαλώνει, το ξεχνούμε τούτο. Ακριβώς, είναι... αλλά περιμένουμε να μας το ανακοινώσεις και σε εμάς. Εγώ θα το στείλω και το συντομότερο. Ωραία. Αχ, τι ωραία, μπράβο. Θέλω λίγο πάνω στο προηγούμενο που είπες, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να βρεις ανθρώπους. Ελληνικούς όπως Πέκη Ζήνα, όπως Δημήτρη Μητροπάνο, όπως Γιώργο Λίρα, να σε βοηθήσουν στο χώρο αυτό και κυρίως στην Ελλάδα. Νομίζω ότι δεν εξαρτάται άμεσα από σένα αυτό. Δηλαδή, δεν κυνηγάς τη βοήθεια, κυνηγάς να επιβιώσεις. Ναι, πόσο εύκολο ή δύσκολο να στην προσφέρουν. Αυτό εναπόκειται στον άνθρωπο. Δηλαδή, γενικά η Πέκη έχει δείξει πολλές φορές ότι βοηθάει καινούργιους τραγουδιστές. Ο Δημήτρης ο Μητροπάνος, εντάξει, ήταν λίγο πιο αποστασιοποιημένος, αλλά έτυχε να συνεργαστούμε και... Έτυχε, ας πούμε, όλο αυτό. Αλλά γενικά πιστεύω ότι αρκετοί τραγουδιστές που συνεργάστηκα μαζί τους με βοήθησαν. Αν μη τι άλλο, την εποχή που ήμασταν μαζί. Το θέμα και πολλές φορές δεν είναι μόνο να δεχτείς την... Μάλλον το θέμα είναι να έχεις την υποστήριξη καλλιτεχνών τέτοιου βεληνικούς, αλλά χωρίς αντάλλαγμα. Ναι. Γιατί αυτό, η λέξη αντάλλαγμα εντός και εκτός εισαγωγικών, ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει παρεξηγηθεί. Και πολύ, ξέρεις, μιλάω για το χώρο το συγκεκριμένο της δισκογραφίας, της μουσικής βιομηχανίας, που γίνονται πολλά πράγματα, να μην πω την λέξη. Ναι. Έχεις βιώσει τέτοια περιστατικά? Έχω βιώσει, ναι, και τέτοια περιστατικά. Έχω βιώσει, ας πούμε, περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι αντίθετα από βοήθεια κάποια στιγμή, δηλαδή, επεδίωξαν. Εκμετάλλευση. Αλλά, ναι, αλλά εντάξει. Συμβαίνει. Ξέρεις, δεν ξέρεις ποτέ κάθε άνθρωπος σε ποια φάση τον πετυχαίνεις. Οπότε, ναι, είναι φυσιολογικό. Θεωρώ ότι σε κάθε δουλειά, όχι μόνο στη δικιά μας δουλειά, υπάρχουν αυτά. Σου έχει τύχει ανήθικη πρόταση, ρε παιδί μου, έχει πέσει στο τραπέζι? Όχι, σίγουρα. Ναι, ναι. Γενικά δεν ξέρω πώς, γιατί θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό, αλλά από οτιδήποτε χαρακτηρίζουμε εισαγωγικά ανήθικο, μέχρι στιγμής δεν είχα ούτε πρόταση, αλλά ούτε. Νίξη καν, ναι, ούτε το είδα. Δηλαδή, πολλές φορές μου λέγανε για τη νύχτα ότι έχει αυτό, έχει εκείνο, και τους λέω, παιδιά, ναι, εγώ με 4-5 χρόνια δεν έχω δει τίποτα. Εντάξει, δεν ξέρω. Ωραία, οπότε περιμένουμε λοιπόν το καινούριο σου τραγούδι. Περιμένουμε να δούμε και φωτογραφίες και σχόλια για τις εμφανίσεις στη Γερμανία. Αμέ, θα υπάρχουν στο Facebook. Φυσικά. Θάνο, θες να πεις? Τι να πω εγώ, νομίζω να αφήσουμε τον Λούκα να κλείσει όπως θέλει. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που η πρώτη μου επαφή μετά από 3 χρόνια εκτός ραδιοφώνου γίνεται εδώ σήμερα με τον Λούκα. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και είναι και μεγάλη μου τιμή λοιπόν. Τώρα είναι αυτό τώρα, Τώρα σε έχει βάλει στη γωνιά. Τώρα είναι αυτό στη γωνιά. Εγώ θα πω αυτό τη Eurovision, το ρεφρέν, για τον λόγο ότι, ξέρεις, είναι και... Κάποια λόγια τα οποία χρειαζόμαστε και εδώ στην Κύπρο να ενδυναμώσουμε κάπως την ψυχή μας για να προσπεράσουμε τη δύσκολη αυτή φάση. Την έχει η ψυχή μου τη φωτιά
τους φόβους όλους και οι μοναδικά τα βήματα μου κάνω στο Θεό. Κι αν πέσω εγώ ξανά θα σηκωθώ. Wow. Wow, πραγματικά, wow. Γεια σου ρε Λούκα. Λοιπόν, Λούκα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου που είσαι εδώ κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση για τον Θάνο. Ευχαριστώ τον Λούκα που μας έκανε την τιμή να είναι σήμερα μαζί μας. Και εμείς να τον ευχαριστήσουμε τον κύριο Λούκα που ήταν εδώ. Και εγώ να ευχαριστήσω την Έλληνα που φιλοξένησε στην εκπομπή της. Πολύ ωραία. Και έτσι, για να κλείσουμε τις ευχαριστίες. Αν έρχεστε παρέα, ε. Έτσι λένε οι φήμες. Έτσι λένε οι φήμες. Καλή στεγοδρομία, εύχομαι και στους δύο. Καλή επιτυχία, Λούκα μου, σε ό,τι και να κάνεις. Δύναμη πάντα και να είσαι πάντα τόσο χαμηλών τόνων, γιατί νομίζω ότι αυτό έχει κρατήσει πίσω από πολλά κακά πράγματα. Μακάρι. Λοιπόν. Σε πολύ λίγο ξανά μαζί σας, φίλοι μου. Πολλές φορές μου είχες πει ότι θα φύγεις, όμως ποτέ μου δεν το πήρα σοβαρά. Έλεγα χωριά μου πως δεν μπορείς να ζήσεις, πως μου ανήκει η δική σου η καρδιά. Μα όταν βρήκα στο τραπέζι μου το γράμμα παρατημένα από πάνω τα κλειδιά, τότε κατάλαβα πως μόνο ένα θαύμα πίσω θα σε έφερνε σε μένα, ναι, ξανά. Έκλαψα, ήξερα στο βάθος πόσο έφτεξα, που με τα αισθήματα σου έπαιξα και άφησα με μια αγάπη να χαθεί. Έκλαψα, σπάνιο για μένα όμως έκλαψα, όταν πια κατάλαβα ότι σε χάσα, ράγισα σαν να μου να γυαλί. Πολλές φορές μου είχες πει πως θα μ' αφήσεις, γελούσα όμως συνεχώς ηρωνικά. Εγώ σου έλεγα πως δεν θα μ' αποφύγεις, και εσύ τα πάντα στη ζωή είναι δανεικά. Μου είχες γράψει ότι άλλο δεν αντέχεις, τα τόσα λάθη συνεχώς να συγχωρεί. Πρώτη φορά που στη ζωή μου βγήκα ψεύτης, γιατί κατάλαβα ότι το εννοείς. Έκλαψα, ήξερα στο βάθος πόσο έφτεξα, που με τα αισθήματα σου έπαιξα κι άφησα μια αγάπη να χαθεί. Έκλαψα, σπάνιο για μένα όμως έκλαψα, όταν πια κατάλαβα ότι σε χάσα, ράγισα σαν να μου να γυαλί. Έκλαψα, ήξερα στο βάθος πόσο έφτεξα, που με τα αισθήματα σου έπαιξα κι άφησα μια αγάπη να χαθεί. Έκλαψα, σπάνιο για μένα όμως έκλαψα, όταν πια κατάλαβα ότι σε χάσα, ράγισα σαν να μου να γυαλί. Έκλαψα, ήξερα στο βάθος πόσο έφτεξα, που με τα αισθήματα σου έπαιξα κι άφησα μια αγάπη να χαθεί.
Έκλαψα, σπάνιο για μένα όμως έκλαψα. Όταν πια κατάλαβα ότι σε χάσα, ράγισα σαν να ήμουν γυαλί. Δρόμος FM, η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη. Θυμάμαι καλά να βλέπεις πάντοτε σε μένα ότι ονειρεύτηκες για σένα τα λόγια μου στα χείλη σου κρυμμένα. Θυμάμαι καλά το γέλιο σου να με τυλίγει, την αγκαλιά σου να ανοίγει, τα λάθη μου σαν θάλασσα να κρύβει. Κι ας μην ξέρω που πάω, ποιος είμαι, τι ζω, τι ζητάω, κι ας με έχει διαλύσει αυτό που μακριά σου περνάω. Κι ας μην ξέρω που πάω, αγάπη σημαίνει να τρέχω, να φτάσω κοντά σου για λίγο, για λίγο να σε έχω. Θυμάμαι καλά, εσύ να θες να μείνεις μόνη, κι εγώ στο απέναντι μπαλκόνι να σου φωνάζω δυνατά συγγνώμη. Θυμάμαι καλά αυτή την πρώτη καλημέρα που πάντα μου φτιάχνε τη μέρα, τον ήχο της φωνής σου στον αέρα. Θυμάμαι καλά το πρόσωπό σου να κοιτάω, να σ' αγαπώ, να μη ρωτάω, σε βήματα δικά σου να πατάω. Κι ας μην ξέρω που πάω, ποιος είμαι, τι ζω, τι ζητάω, κι ας με έχει διαλύσει αυτό που μακριά σου περνάω. Κι ας μην ξέρω που πάω, αγάπη σημαίνει να τρέχω, να φτάσω κοντά σου για λίγο, για λίγο να σε έχω. Να μείνεις μόνη, εγώ στο απέναντι μπαλκόνι να σου φωνάζω δυνατά συγγνώμη. Ξέρω που πάω, ποιος είμαι, τι ζω, τι ζητάω, κι ας με έχει διαλύσει αυτό που μακριά σου περνάω. Κι ας μην ξέρω που πάω, αγάπη σημαίνει να τρέχω, να φτάσω κοντά σου για λίγο, για λίγο να σε έχω. Κι εγώ στο απέναντι μπαλκόνι να σου φωνάζω δυνατά συγγνώμη. Λοιπόν, ακούσατε και τον Λούκα Γιώρκα εδώ στο δρόμο FM σε μια συνέντευξη. Ελπίζω να σας άρεσε, παιδιά. Πάντως, πραγματικά είναι εκπληκτικό παιδί και μου έχει κάνει πολύ φοβερή εντύπωση. Όντως, πρέπει να πήρε φοβερές αρχές από την οικογένειά του. Δρόμος FM, η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.